ισχύει αυτή η είδηση. Το έχει σήμερα το OK και δεν έχει φήμες. Το έχει σιγουράκι δηλαδή. Ναι, άσχετα από αυτό. Οι ίδιοι το έχουν. Οι ίδιοι. Η Κατερίνα. Όχι, όχι. Κατερίνα. Γράφει Κατερίνα. Εδώ πέρα. Ο Γρηγόρης. Όταν το περιοδικό μια στιγμή. Να βάλουμε το πράγμα στη διάστασή του τη σωστή. Εχθές όλα τα blogs γράψανε ότι είναι έγκυος η κοπέλα. Επειδή όμως η κοπέλα είναι 6 μήνων έγκυος, σύμφωνα με τα blogs εβδομάδων. Α, είναι τόσο λίγο. Σύμφωνα με τα blogs. Πολύ ορθά και ο Γρηγόρης και η Κατερίνα. Δεν πρόκειται να κάνουν καμία δήλωση μέχρι αυτό που λέμε να δέσει το παιδί. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Αν ισχύει. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο, το σηκώνε. Αν ισχύει με το καλό, αλλά μέχρι να το ανακοινώσουν οι ίδιοι. Δηλαδή στον τρίτο, τέταρτο μήνα που θα γίνουν οι γυναίκες, να μείνουμε σε αυτό. Μακάρι να ισχύει και μακάρι να πάρουν όλα καλά. Γιατί ειλικρινά είναι ό,τι καλύτερο. Λέει ο Γρηγόρης. Το περιοδικό μάλλον, τις συνομιλίες που κάνει με φίλους του, αφήνει εννοηθεί ότι ισχύει, χωρίς να λέει περισσότερα πράγματα. Ρε παιδί μου, και εμείς τι λέμε τώρα, ότι μάλλον ισχύει, αλλά με το αφήσουμε τους άνθρωπους να το πούνε. Εν τω μεταξύ, εγώ τους κατάβρε, Γιώργο, μόνο είναι δυνατόν. Σαφώς για να το λένε, προφανώς έχουν κάνει. Ρεπορτάζ δεν είναι. Τα site έχουν κάνει ρεπορτάζ. Και είναι και σίγουρο, δηλαδή. Και είναι μεγάλο περιοδικό, δεν μπορώ να γράφω τώρα. Απλώς επειδή είναι νωρίς, εντάξει. Η Σάσα είναι πάντως γουρλού. Χθε έλεγε να παντρευτούν, να είναι τα σκαλιά. Αν ισχύει τώρα αυτό, θα πάει να πει θα παντρευτούν κιόλα. Λένε ότι σε φίλους του έχει πει. Ότι πάει για γάμο το καλοκαίρι στην Άξο. Προφανώς το. Ο Γρηγόρης είναι πολύ παραδοσιακός παιδί. Άμα γίνει πατέρας, άμα ισχύει αυτό και γίνει πατέρας, δεν πρόκειται να την αφήσει. Ναι. Δεν πρόκειται να την αφήσει. Μπράβο, Στεφάνη. Μπράβο, παιδιά. Θα παντρευτούν σίγουρα. Αυτή είναι η ηρεμία και ολοκλήρωση. Δεν υποτιμώ την ψυχανάλυση και όλα αυτά. Αλλά καλύτερα από κάθε ψυχανάλυση να φτάσει μια οικογένεια και το παιδί. Να φτάσει εδώ. Και έχω να σας πω ότι έγινε και θείος πριν λίγες μέρες. Ο Σάκης. Ο Σάκης. Ο αδερφός του Σάκης. Όχι, λέγε. Η αδελφή της Κατερίνας γέννησε κορτσάκι. Ναι. Είχαν πάει μαζί στο μευτήριο και με την ευκαιρία έκανε και Κατερίνα εξετάσεις. Παιδιά, αυτά είναι. Πολύ ωραία πράγματα. Ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματά μας. Ρε παιδιά, τι έβαλε στα περιοδικά. Ο Γρηγόρης περιμένει παιδί. Σύντροφός του. Δηλαδή, αυτό έχουμε καμιά έτσι είδηση. Έτσι, μίλησε κανείς με τον Γρηγόρη. Ισχύει, δεν ισχύει. Θα σου πω επίσημο. Κάτι δεν υπάρχει, δηλαδή να το είπε ή η Κατερίνα ή ο Γρηγόρης. Αλλά από εχθές γράφεται στο διαδίκτυο, σήμερα το έχει και το περιοδικό, αν δεν κάνω λάθος, το OK. Το βλέπω τώρα στο εξώφυλλο. Ένα μωρό για τον Γρηγόρη και την Κατερίνα. Ετοιμάζονται να παντρευτούν. Το Athens Bars, το site Athens Bars το έγραψε πρώτο και τώρα το OK και λένε ότι τα άτομα από το περιβάλλον τους λένε ότι όντως περιμένουν. Κοίταξε να δεις. Ο Γρηγόρης έχει κάθε πρωί ραδιοφωνική εκπομπή. Αν δεν ίσχυε, θεωρώ ότι θα έβγαινε και θα έλεγε, ξέρετε κάτι, παιδιά. Μακάρι, αλλά όχι ακόμα. Αλλά το θεωρείς, ρε παιδί μου. Θεωρώ, ναι, γιατί αυτό. Γιατί πρέπει να βγαίνει να πετάει για το κάθε τι. Κοίταξε, τώρα αυτό νομίζω επειδή ο άνθρωπος είναι περίπου ένα χρόνο με την Κατερίνα. Δείχνουν πολύ ερωτευμένοι και πολύ ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Ο ίδιος έχει δηλώσει κατά καιρός ότι είναι σε τέτοια φάση να κάνει ένα παιδί. Πολύ ωραία. Εύχομαι και ελπίζω, εφόσον το θέλει, να είναι αλήθεια. Και να τον δούμε, παπά, γιατί καλά. Νιώθω ότι θα γίνει. Τι? Και άλλες φήμες λένε ότι θα παντρευτούν και το καλοκαίρι. Εννοείται. Και ενώ τώρα, άμα ήταν εκεί μια κυρία Λέλα, μας το είχε καθαρίσει και το είχαμε μάθει, παιδιά, τώρα. Πάντως, εγώ θα πω τώρα έτσι. θα το πω. Πες το. Η Άση, λοιπόν, μας είχε πει κάποια στιγμή που τη ρωτούσα κάτι που μας έλεγε εκεί προς το τέλος Ιούνιου. Περνάει και ο Δία στους διδήμους από τους τελευταίων ημερών, τοξότες και δίδυμους, μου λέει, και είναι. Πραγματικά τρομερή περίοδο για όσους δίδυμους το ξέρουν. Τι θέμα είχαμε και το λέγαμε εδώ, να παντρευτούν. Και του λέω, εσύ τέλος τελευταίων ημερών δεν είναι, λέω, ο Ρέμος και ο Αρναούτογλου. Βεβαίως, μου λέει. Δηλαδή, λέω, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μου λέει, αν δεν υπάρξει και τώρα, μετά θα περάσουν χρόνια πολλά. Τώρα μου λέει, είναι πολύ καραπαπά. Μου λέει, είναι και τα άστρα, ο Ιούνις. Ναι, άμα θα έρθει λίγο, θα την ρωτήσω, θα τη πω, ρε, άσε, θυμάσαι τι μου είχε πει. Μακάρι. Όχι, δεν το είχαμε πει, δηλαδή το συζητάγαμε ζωντανά μέσα στην εκπομπή. Δεν το συζητάγαμε εκτός εκπομπής. Πριβέ. Γιατί πριβέ θα συζητάγαμε αν θα παντρευτεί ο Γρηγόρης. Φαντάζεσαι. Είπαμε, έχουμε δικά μας θέματα να πούμε. Για πες με Γρηγόρη και Ρέμο, τι γίνεται, θα παντρευτούν. Και να φτιάχνει καφέ, α, δεν βλέπω. Και ξέρει.